Λοιπόν, καλημέρα σας. Τα παιδιά από την παραγωγή μου ζητήσανε να επικεντρωθώ σε μία κάμερα, γιατί τους κάνω τη ζωή δύσκολη. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να κοιτάω τη μία κάμερα μετά την άλλη. Οπότε, τι κάνουμε παιδάκια, ήρθαμε σήμερα εδώ. Θα μοιράσουμε χαμόγελα, χρήματα, διάθεση και είμαστε έτοιμοι όλα αυτά κατά τους 60 βαθμούς Κελσίου. Πάμε! Καινούριο παιχνίδι για σήμερα. Ποιο είναι αυτό το παιχνίδι? Ο κατάσκοπος. Τρεις φακέλοι με τρεις αποστολές. Τι κάνουμε? Σε βρίσκουμε εκεί που κάθεσαι, σου αφήνουμε αυτόν τον υπέροχο φάκελο και αν κάνεις την αποστολή κερδίζεις τα χρήματα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πετύχει, δεν θα βρούμε άτομα, όμως εμείς δεν χάνουμε κάτι να προσπαθήσουμε. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους ανθρώπους που είναι ικανοί, φαραλέοι, να κάνουν αυτές τις τρεις υπέροχες αποστολές που έχουμε βρει για αυτούς. Πάμε! Το πρώτο project μας είναι έτοιμο. Έχουμε βρει τον πρώτο υποψήφιο άνθρωπο. Η αποστολή που θα του ζητήσουμε να κάνει πάρα πολύ απλή, ίσως και όχι. Σήκω και φώναξε δυνατά. Συγγνώμη, κάνε μια μικρή παύση. Συνέχισε. Θα ήθελα 10 φακελάκια ζάχαρης και μια φράουλα. Ξανακάτσα να μην έγινε τίποτα. Κέρδισε 20 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και η Ζάκη. Πίξου. Ω, πάρ' το. Λοιπόν, τι έγραφε το τάσκ σου? Να σηκωθώ, ναι. Να φωνάξω συγγνώμη, να κάνω μια μικρή παύση και να πω ότι θέλω, χρειάζομαι 10 φαγγελάκια ζάχαρης και μια βράδο. Σου φάνηκε εύκολο? Πολύ εύκολο. Θα το ξανάκανες? Θα το ξανάκανα. Πάρε τα 20 ευρώ από την μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο τάσκ. Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Σήκω, κάνε για 20 ευρώ τα διατάσια, σκίς δίπλα στο τραπεζάκι που κάθεσαι. Ξανακάτσε σαν να μην συνέβη τίποτα. Κέρδισε 20 ευρώ. Πάρει. Εγώ εσένα το έδωσα το τάσκ. Το γύρο δεν το ξέρουμε καθόλου. Πολύ καλημέρα σας. Πώς σας φάνηκε το τάσκ? Λίγο κουραστικό, πολύ καλό όμως. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αλλά... Σε είχα δει, είχες χαλαρώσει πάρα πολύ και λέω δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ασκήσεις. Θέλει να κάνει push-ups και γυμναστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε μου. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει δύο τρομερά ακομπλεξάριστους ανθρώπους. Έχουν πάρει τα χρήματα, έχουμε περάσει όμορφα, έχουμε γελάσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Και πάμε στο πιο δύσκολο. Αυτό δεν πιστεύω θα βγει καθόλου, αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Σήκω χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα και χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο για 20 δευτερόλεπτα. Ξανακάτσα να μην έγινε τίποτα. Είμαστε έτοιμοι για το πιο δύσκολο κομμάτι του παιχνιδιού. Εμείς ναι, εσύ. Φυσικά και όχι. Αυτό είναι το βασικό. Πάμε. We'll be right back.
Είσαι Αλάνη και μετράς, συγχαρητήρια. Δεν περίμενα θα το έκανε ποτέ κανείς. Πόσο φτάνει. Δεν έχω λόγια. Μπράβο σου. 20 ευρώ για ένα ζεμπέκικο, μια χαρά. Μια χαρά, δεν χρειάζεται. Αυτό θα το πάρω, δεν το χρειάζεται άλλο. Αν στο αναμνηστικό. Ναι, το θέλουμε για αναμνηστικό. Όχι, μπράβο, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακό. Και εσύ για τα βαλαμάκια, πώς σε λένε. Αναστασία. Και σένα. Έλενα. Καλό φάγωτα. Ευχαριστώ. Το περίμενες, ρε. Ποτέ. Για την ακρίβεια πιστεύω. Πάλι καλά, Θεέ μου, πάλι καλά, Θεέ μου. Μας πήρε μόνο 2 ώρες αυτό το γύρισμα. Λοιπόν, επειδή στο προηγούμενο παιχνίδι κουράστηκα πάρα πολύ, σε αυτό το παιχνίδι δεν μίλησα καθόλου. Θα γράψουμε εδώ 3 task. Τα 3 task τα οποία θα γράψουμε. Όποιος τα πραγματοποιεί θα παίρνει τα χρήματα και θα φεύγει. Δεν θα μιλήσει κανείς, δεν θα κάνει τίποτα, απλά θα πάρει τα χρήματα και θα φύγει. Τα πιο εύκολα χρηματάκια στη ζωή του. Πάμε. Τραγούδησε με ήττα. Ναι, ναι. Μια δε μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγατά. Πώς σημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Σημερώματα δίνεις δικαιώματα. Το πήρε! Τα πιο εύκολα 10 ευρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 10 ευρώ ήταν ένα φανταστικό τραγούδι. Πάμε στα επόμενα. Πού και δύο 10 ευρώ, οκ. Δεν θυμάμαι πώς πάει. Σου χωρίς τύπο κάνω. Το Renegade. Ποια Renegade. Δεν το ξέρει κανείς, δηλαδή ό,τι και να κάνεις. Α, κάνω, κάνω. Δέκα ευρώ τα θέλουμε. Εννοείται. Σε όλα τα δίκτυα. Θα το μάθουν όλοι. Μια χαρά για 10 ευρώ, άρχισε τα λεφτά του. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1, 2, 20, 10. Ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται. Παίρνει χρηματάκια, διασκεδάζει, περνάει όμορφα, έχει χορέψει, έχει τραγουδήσει και ψάχνουμε άλλο ένα. Άλλο ένα task το οποίο θα κάνει. Του φεγγαριού και αυτό πετά μπριζόλες και άμα δεν μου πείτε σ' αγαπώ θα τις φάω όλες. Φανταστική παραδοσιακή ματινάδα βγαλμένη μέσα από την πείνα για αγάπη και φαΐ. 10 ευρώ είναι δικά σου, δεν το περίμενε κανείς. Εμένα αυτή η ματινάδα προσωπικά με άγγιξε συναισθηματικά και για τις πέτρες και για τις μπριζόλες. Θέλω να δώσουμε άλλα 10 ευρώ σε αυτό. Κι εγώ νομίζω. Ναι. Έλεγα να κάνουμε το ίδιο, αλλά με μια πιο παραδοσιακή ματινάδα. Δεν θες ματινάδα. Εντάξει, θες ένα παραδοσιακό χορό. Ψιλιουρίδι του κορφή, το χιόνι δεν παλιώνει. Μέχρι να λιώσει το παλιό, το καινούριο, το πλακώνει. Ναι, ωραία, ωραία. 10 ευρώ. Παραδοσιακό έψαχνες. Παραδοσιακό βρήκα. Μέχρι να πει τη ματινάδα έλειωσε το χιόνι. Επόμενο παιχνίδι. Πάλι κάτι καινούριο για σήμερα. Σήμερα είμαστε όλο εκπλήξεις. Το παιχνίδι που θα παίξουμε είναι πάρα πολύ απλό. Θα σε πετύχουμε στον δρόμο τυχαία. Θα πιάσουμε την κουβέντα μαζί σου και θα πρέπει σε όλη την κουβέντα που θα έχουμε να μην μπει σε ένα γράμμα. Ποιο είναι αυτό το γράμμα, θα δούμε αμέσως. Πάμε. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό.
Ξεκινάμε, σου μιλάω και στη συζήτησή μας θα σου ζητήσω να αφαιρέσεις ένα γράμμα. Αυτό το γράμμα δεν πρέπει να το πεις. Αντικατέστησέ το σήμα όποιο γράμμα θες. Αν λοιπόν στην κουβέντα μας δεν πεις αυτό το γράμμα, παίρνεις 10 ευρώ, φεύγεις. Κάντε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, σου λέω καλημέρα, τι κάνεις, και αντί να μου πεις καλά, αν σου ζητήσει να αφαιρέσεις με το Α, λες και λέ. Ωραία, κατάλαβα. Πάμε. Και το πάμε έτσι σε όλη την κουβέντα. Δεν πρέπει να πεις το γράμμα που θα σου πω. Το γράμμα λοιπόν που θα σου πω είναι το. Το Α. Το Α. Καλημέρα. Και λεμέρε. Πώς σε λένε? Ζεχερία. 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 Α, Ζεχερία. Ζεχερία. Ωραία. Και με τι ασχολείσαι, Ζεχερία? Είπε Ζεχερία. Α, είπε Ζεχερία. Ζεχερία. Του δίνω και ένα δυο γιατί δεν βγαίνει. Μπέσκετ. Μπέσκετ. Και τι ομάδα είσαι? Εργοτέλης. Κοίτα το ότι τον αλήτη τι είπε. Δεν υποστηρίζει καμία από τις δύο μεγάλες? Όχι. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα της Ευρώπης στην Ευρωλίγκα? Το γνωρίζω. Δυνατός. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Κοσματοπέλης. Κοσματοπέλης λοιπόν. Και θα του δώσουμε τα πρώτα 10 ευρώ. Ποιο γράμμα δεν θα πούμε? Το έψιλον. Το καλημέρα. Καλημέρα. Έχασε, ήταν το πιο γρήγορο παιχνίδι. Λοιπόν, θα δώσω άλλη μια ευκαιρία όμως, γιατί έπαθα κεφαλικό. Θα του δώσω κι άλλη ευκαιρία. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Και με ποιον έχεις μεγάλη έκθραση σαν Ολυμπιακός? Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Και ποιος άλλος είναι δικέφαλος? Εγώ. Ωραίος. Τόσο δύσκολο, αφού ξέρω θα χάσει. Δεν πρέπει να πεις καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας το γράμμα. Αλφα πάλι. Αλφα πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Κελέ. Ωραίος. Και πώς είναι το όνομά σου? Σπύρος. Θα το πάμε αλλιώς. Τι ομάδα είσαι? Όφι. Όφι. Και πιστεύεις ότι θα μείνεις αλφαεθνική? Όχι. Τώρα που είναι καλοκαίρι, πας για μπάνια? Όχι. Γιατί δεν σ' αρέσει το μπάνιο? Όχι. Αφού πας για μαύρισμα, δεν σ' αρέσει το μαύρισμα? Όχι. Έχεις βρει το όχι τώρα και μου το λες επειδή το όχι δεν έχει αλφα, έτσι? Όχι. Ωραίος. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα σου το δώσω γιατί με έχεις κουράσει. Δεν κατάφερα τίποτα. Έχεις ρέστα από δεκάρικο? Όχι. Πάλι όχι. Εσύ από πριν το πήρες από μένα. Λοιπόν, πάμε! Σε όλη την κουβέντα μας έπρεπε να πεις το γράμμα Α. Θα το αντικαταστήσεις με ό,τι γράμμα θέσεις, δεν έχω πρόβλημα. Κάνουμε την κουβέντα. Δεν λες το γράμμα Α, παίρνεις 10 ευρώ, φεύγω, φεύγεις και γενικά όλη αυτή η μέρα πήγε τόσο όμορφα και πέρασε και ξαναήρθε άλλη. Και... Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν το πιάνουμε. Λοιπόν, θα το ξαναπάμε. Το ξαναπάμε να αρχίσει λοιπόν. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Εγώ το είχα πάω, θα ήταν πολύ γρήγορο. Λοιπόν, καλημέρα. Κελεμέρε. Κελεμέρε. My name is Andreas. Your name is. Κωνσταντένε. Κωνσταντένε. Και με τι ασχολείσαι, Κωνσταντένε? Είμαι. Ναι. Φοιτήτριο. Φοιτήτριο, καλά, αυτό το αγαπημένο μου. Σε τι φοιτήτριο? Νομική. Νομική. Μια χαρά. Ναι. Και σε ποιο τομέα είσαι πάνω στη νομική? Αστικό. Δεν κατέλευε τι είπες. Ήτανε με έψιλον. Το κατέλευε. Ναι. Ναι, εννοώ ότι in law school you are in which part? Α. Φορολογική. Φορολογική, παιδιά, τα έχει πει όλα. Μπράβο, μπράβο. Και τώρα το καλοκαίρι δεν σ' αρέσει που έχει τόσο ζέστη? Όχι, καθ. Καθ, oh my god! Nearby, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Κολημέρο. Κολημέρο. Πώς σε λένε? Ειρήνη. Α, το είχαμε κάνει πρόβα και το ξέρεις, λοιπόν. Ωραία. Σε λένε Ειρήνη, λοιπόν. Τι ωραίο όνομα λέγανε και τη γιαγιά σου, Ειρήνη? Νι. Νι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, και με τι ασχολείσαι, Ειρήνη? Φιλί. Είσαι καλά? Α, όχι. Πάμε. Νι. Νι. Με τι ασχολείσαι? Σπουδίζω. Σπουδίζει. Μια χαρά. Τι σπουδίζεις? Έλα, γρήγορο είναι. Για μένα που κάνω τις ερωτήσεις. Φιλικής. Τι μπορεί να είναι το ηλικής? Φιλικής. Εταιρείας. Φιλικής. Ρε εσύ. Τι είναι? Δεν ξέρω. Μουσείων.
Για πες το κανονικά, δεν θα σου πω. Φύλακα, είπα ότι βάλω το Α. Φύλακα, ρε εσύ. Είπα ότι βάλω Α. Φύλικη, καλά έκανες. Λοιπόν, και τώρα δουλεύεις. Όχι. Το όχι δεν έχει. Λοιπόν, και αν θέλεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο, τι θα ήθελες να είναι αυτό. Αν σου ήταν δηλαδή ένα μαγικό ναυάκι, σου έλεγα γίνει ό,τι θέλεις τώρα. Περιπτερού. Περιπτερού, παιδιά, γι' αυτό θα σου δώσω 10 ευρώ να μου δώσεις ένα Winston 25. Όχι, ήταν αστείο. Θα σου δώσω τα πρώτα σου 10 ευρώ για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Είναι εύκολο, θα παίξουμε μία-μία. Δεν πρέπει να πείτε το γράμμα Α. Όλα τα υπόλοιπα τα προσαρμόζονται ανάλογα με άλλα φωνήεντα. Λοιπόν, το όνομά σου. Σοφίε. Σοφίε! Και με τι ασχολείσαι, Σοφίε? Κολύβι. Κολύβι. Και είσαι σε αγωνιστικό πλαίσιο. Σαν γυμναστική. Σαν με κοιτάς, ηλιοβασίλεμα, στα μάτια σου. Όχι. Ξεκινάμε. Καλημέρα. Η αγαπημένη μου λέξη. Κελημέρε. Κελημέρε. Ωραία. Πώς είναι το όνομά σου? Και... Στε... Όχι. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Τι υπέροχο όνομα γυναικείο. Με τι ασχολείσαι, Κωνσταντίνε? Cheerleading. Cheerleading. Κοίτα που ήρθε και στα μέρη μας. Δηλαδή χορεύεις και κάνεις διάφορα έτσι ενσωματωμένα project. Ναι. Έχασες. Τι? Το α. Ναι. Το ναι με τι γράφεται, με εψιλόν. Εντάξει, είναι ναι. Εγώ το δέχομαι, να σου πω κάτι. Και εγώ το δέχομαι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει ορθογραφία. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν ακούγεται το α. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία, τώρα θα τις απάσεις. Λοιπόν, αν σου έδινα τώρα ένα εισιτήριο, σε ποια πόλη ή χώρα θα ήθελες να είσαι και να κάνεις μπάνια? Χίο. Ωραία η Χίος. Δεν ξέρω. Ωραία. Δεν έχει α. Δεν έχει α. Το α το πιάνεις αυτό? Λοιπόν, τι. Ούτε αυτό το πιάνεις το α. Είπε το α. Είπα δεν έχει α, γι' αυτό το είπα. Έπεσε στην παγίδα μας. Λυπάμαι. Είμαστε αδυσόπιτοι. Πού πήγε? Καλημέρα. Το είπα πριν. Κυλιμέρι. Κυλιμέρι. Λοιπόν, πώς είναι το όνομά σου? Χριστίν. Χριστίν. Αγγλικό, ωραίο, σεμζό. Με τι ασχολείσαι, Χριστίν? Με... φυγητό. Το φτιάχνεις ή το τρως? Το... φτιάχνω. Το φτιάχνω. Το φτιάχνεις. Και είσαι σαν μαγείρισα. Πιο πολύ. Ναι. Από όσο γλυκ. Φαντάζεσαι, Χατζηγιάννης. Γλυκό. Πιο πολύ γλυκό. Οπότε είσαι πάστρο, σεφ. Νι. Νι. Δεν το πιστεύω, είναι φανταστικό. Και πες μου το αγαπημένο σου γλυκό. Τόσα υπάρχουν χωρίς αλφα. Μπινόφι. Μπινόφι. Το αγαπημένο μου γλυκό. Είμαι έτοιμος να δώσω τα 10 ευρώ για να πάρω ένα μπινόφι. Αλλά πριν τα δώσω, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αν σου έδινε ένα μαγικό κουμπί το οποίο θα το πατούσες αυτή τη στιγμή και θα βρισκόσουν σε ένα υπέροχο νησί για να κάνεις τα μπάνια σου, ποιο θα ήταν αυτό και τι ποτό θα έπινες? Μύκονος. Μπιρ. Μύκονος μπιρ. Μύκονος μπιρ. Με δεκάρικο, κανείς δεν πήγε στη Μύκονο, αλλά μπορεί να πάρει μπιρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι θαυμάσια. Γεια σου. Πάμε στο τελευταίο μας παιχνίδι για σήμερα. Ένα εξίσου αγαπημένο παιχνίδι. Όνομα, ζώα, φυτά, πράγματα, φαγητά, οτιδήποτε στο γράμμα που θα σας ζητήσουμε. Πάμε να βρούμε παίχτες και να μοιράσουμε τα τελευταία χρήματα για σήμερα. Ακολουθήστε με. Χώρες λοιπόν από το γράμμα. Πέτρο. Πι. Πι. Ξεκινάμε. Πακιστάν. Πολωνία. Πορτογαλία. Πορτογαλία. Κριστιάνου Ρονάλντου. Περού. Σε έχει ετοιμάσει από πριν, σε περίμενε. Ξέρεις πόση ώρα το περίμενε αυτό? Βρες άλλη μία να πάρεις το δεκάρικο. Ωραία, δηλαδή θα σου δώσω το κούρεμα που έκανες σήμερα. Τώρα δεν κουρεύτηκες. Εγώ κουρεύτηκα μόλις. Μπράβο. Παραγουάι. Το βρήκε! Το βρήκα, το βρήκα. Παραπέντε να κερδίσεις, εσύ πάρε 10. Αφού έχω αγαπητοί λεπτές, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, δεκάρικο πήρες, γιατί παραπονιές αφού κέρδισες. Πες μου ένα γράμμα γρήγορα. Γρήγορα. Γάμα. Γάμα, λοιπόν. Φαγητά από γάμα είσαι ή. Σταυρούλα. Και. Ειρήνη. Σταυρούλα Ειρήνη. Για πάμε να δούμε. Φαγητά από γάμα, λοιπόν, ξεκινάς. Ξεκινάω, Από γάμα. Φαγητά. Αδέλεια. Γιατί το πω το γάμα. Είναι χιλιάδες. Αγχώθηκα τώρα, ξέρω εγώ. Πάρ' το χρόνο σου. Στυριού. Γαρίδες. Μία-μία, κράτα τις ερωτήσεις σου. Γαρίδες. Γεμιστά.
Γαριδό μακαρονάδα. Α, το ίδιο τέτοιο. Γεμιστά ορφανά. Γαλακτομπούρεκο, ξέρω εγώ. Γαλακτομπούρεκο. Κρήτη. Γαμοπύλαφο. Πολύ ωραίο. Δεν πειράζει, το δίνουμε. Γερμάδες, πώς μου έρχονται. Γερμάδες, φανταστικό. Γραβιέρα. Γραβιέρα, αυτό έψαχνα τόση ώρα. Α, γίγαντες. Πολύ καλό, καμία σχέση. Γαύρος. Εννοείται. Γαύρος. Έχω ήδη βρει. Οπ, οπ. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Δώσε να πάτε, παίρνει 10 ευρώ. Γαλοπούλα, ξέρω εγώ. Γαλοπούλα! Άντε, θα σε κεράσω ένα νεράκι. Σκοτώθηκε. Σε κουβαρντάδε πέσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Τα φαγητά θα μείνουμε εδώ μέχρι να χάσω 20 κιλά. Είσαι η. Ελένη. Και η. Μαριάν. Και εγώ θα διαλέξω ένα γράμμα. Ναι. Και θα πρέπει να μου βρείτε ζώο από αυτό το γράμμα. Σίγμα. Σίγμα! Ξεκινά. Στρουθοκάμιλο. Σαύρα. Σκύλο. Σαλιγκάρι. Σαν μια μύθ. Σπουργίτη. Α, φανταστικά! Και πρωταγωνιστή. Μπομπ Σφουγγαράκη. Παίρνω 10 ευρώ, λοιπόν. Όχι. 10 δευτερόλεπτα. Έλα τώρα, αφού είσαι χωρίς χρόνο. Δεν ξέρω, άστα. Θα πάρει Μαριάννα. Μαριάννα. Σκίουρος. Σκίουρος! Όλη μέρα στη θάλασσα είσαι. Κατάμαυρα είσαι. Δεν μπορεί να σκεφτεί ένα ψάρι. Όχι, τι ρίχνει, δεν έχει ψάρια. Έχεις και ένα δίκιο, αλλά αυτό δεν το ήξερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενες. Ονόματα από έψιλον. Ελένη. Ειρήνη. Εμμανουέλα. Ελεάνα. Ιριάννα. Εριάννα. Α. Ερίκος. Μόνο το νοσοκομείο ξέρω. Έχεις όλο το χρόνο σου. Ελεονόρα. Εμμανουήλ. Αυτό σκεφτόμουν, μπράβο. Ελευθέριος. Δεν πρέπει να πω ελευθερία, Εντάξει. Εύα. Ερμής. Εβίτα. Ερμιόνη. 5. 4. 3. Πώς τον λένε, πώς τύχουμε. 2. Πώς σε λένε. Αντρέα, πολύ ωραίο όνομα. Ελισάβετ. Ελισάβετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα, Αντρέα. Τι ωραία μέρα ήταν αυτή σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Καινούργια παιχνίδια, καινούργιοι άνθρωποι, χαμόγελα. Μοιράσαμε τα χρηματάκια μας, ήταν τέλεια. Αλλά παιδιά, φτάνει τώρα, έτσι μεσημέρι. Σηκωθούμε να πάμε σπίτι μας, να αλλάξουμε, να πάμε για κανένα μπάνιο. Αλλά προσωρινά, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ με πλούσια παιχνίδια. Ακόμα καινούργια, τα αγαπημένα τα δικά σας, έτοιμοι να μοιράσουμε χρήματα και χαμόγελα. Γεια σας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη περίπτωση να φάμε ξύλο. Όλα καλά. Εγώ μπορώ να τρέξω πάρα πολύ γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο. Άστε ρε, Αντρέα. Να κάνω μια ερώτηση. Είμαι όλος αυτιά. Αφού η Αθήνα στα αγγλικά λέγεται Athens, η Ραφίνα γιατί δεν λέγεται Ράφενς. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Για πόσα ευρώ. Αυτό πρέπει να μου δώσεις εσύ. Ήταν μια έτσι απόλυτη ερώτηση που δεν έχω απάντηση. Σαν τα σκυλάκια που βάζουν στο αυτοκίνητο. Σου έχω πει να μην πίνεις καφέ το πρωί. Ή να μας πει ένα ανέκδοτο. Όχι. Θα πάει πολύ λάθος.